η θέση του κυρίου Μητσοτάκη και τη κυβέρνηση σήμερα για τα ζητήματα της υγείας συνοψίζεται σε μια φράση του. Δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικά κρατικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή, ξέρετε, η θέση αναιρεί τον ίδιο τον ιδρυτικό νόμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τον οποίο βεβαίως τότε το είχε καταψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα με την εμπειρία της κοινωνίας από την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ακριβώς ότι είχε ανέβει η εκτίμηση του δημόσιου συστήματος υγείας στην συνείδηση όλων των πολιτών. Όντως, αν δεν είχαμε αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία έτσι όπως τα αντιμετωπίσαμε. Πολλά μπορεί να πει κανείς σε αυτό, αλλά ήταν καθοριστικός, ήταν αποφασιστικός, ήταν σημαντικός ο ρόλος του δημόσιου συστήματος υγείας. Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσκολλημένη στις ιδεοληψίες. Θέλει πρακτικά να παραχωρήσει το σύστημα υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στον ιδιωτικό τομέα. Είτε μιλώντας για τις ΔΙΤ, τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, όπου κομμάτια, επιτρέψτε μου την έκφραση, φιλέτα του δημόσιου συστήματος υγείας θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες, είτε, αν το θέλετε, παραδίδοντας πολλές σημαντικές αρμοδιότητες και δραστηριότητες του συστήματος υγείας στον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπου βεβαίως, εδώ να το πω, όντως η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα είναι σημαντική, είναι μεγάλη, γιατί ουσιαστικά αυτή η ίδια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ήταν που αποδιοργάνωσε τελείως το δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έκλεισαν σε μια βραδιά τα ιατρία του ΙΚΑ όλες οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Που αυτό το πράγμα, αν θέλετε, στα χρόνια που κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθήσαμε να αλλάξουμε σαν πορεία, σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε με τις λεγόμενες δομή, τα ιατρία της γειτονιάς, αυτές τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στον αστικό ιστό της χώρας μας που πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, και εδώ δεν είναι θέμα ψηλών γραμμάτων ή χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Ένα πολυετές δηλαδή πλάνο μόνιμων προσλήψεων. Ένα πολυετές πλάνο ενίσχυσης σε υποδομές. Μία αναβάθμιση σήμερα, όχι πολυετής, αναβάθμιση σήμερα του μισθολογίου και των γιατρών και αλλά και των αποδοχών συνολικά των εργαζόμενων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Βλέπουμε ότι αυτά δεν γίνονται. Πέρα από εκθέσεις ιδεών. Μισό λεπτό. Γιατί δεν είναι όλα εκθέσεις ιδεών? Γιατί από την άλλη, αυτά τα οποία αναφέρθηκαν τόσο σε ανάπτυξη ΜΕΘ, ΜΑΦ, αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κικίλιας, ότι ξέρετε και μετά από την πολυετή κρίση που το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, το δικό μας το σύστημα υγείας κράτησε, ότι το ενισχύσαμε με παραπάνω προσωπικό, έρχεται να απαντήσει σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι ξέρετε και υλικοτεχνική υποδομή χρειάζεται, όπως επίσης χρειάζεται και εκείνο το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό αναφέρθηκε σε αυτό το συνέδριο? Δεν το βλέπετε εσείς μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας? Για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν έχω να πω κάτι. Αυτή τσαλαπατήθηκε. Η οποία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δώστε μου την απάντηση στο πρώτο σας, παρακαλώ. Ναι. Η ερώτηση είναι πολύ απλό. Πόσες μόνιμες προσλήψεις προσωπικού έγιναν? Μόνιμες είναι η λέξη. Δεν είναι μια λέξη διαφορά στην ερώτηση. Πόσες μόνιμες προσλήψεις? Πήραν επικουρικό προσωπικό το οποίο σε άλλο δεν ανανεώνουν τις συμβάσεις, σε άλλο δεν προχωράνε, δεν συζητάνε την προκήρυξη μόνιμων θέσεων κλπ. Πόσο μόνιμο προσωπικό? Γι' αυτό μίλησα πριν. Ένα μακροπρόθεσμο πλάνο μόνιμης ενίσχυσης. Εμείς δηλαδή προτείναμε 20.000 προσλήψεις στην υγεία. Μόνιμες προσλήψεις στην υγεία. Για να γίνουν αυτά χρειάζεται αύξηση των δαπανών για την υγεία, να φτάσουμε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο από το 5,5% που είναι σήμερα στην Ελλάδα, στο 7% που είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό το 1,5% του ΑΕΠ σημαίνει περίπου 3-4 δις επιπλέον που πρέπει να πάνε σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και πρέπει να πάνε στην αναβάθμιση του μισθολογίου του υπάρχοντος προσωπικού, το οποίο πραγματικά είναι εξουθενωμένο και δουλεύει στα ωριά του.
ή αν το θέλετε μίλησαν για κρεβάτια ΜΕΘ και λοιπά. Η Νέα Δημοκρατία ήρθε στην κυβέρνηση Ιούνιο, άντε να τους δώσω και ένα μήνα προσαρμογής, Ιούλιο του 19. Μέχρι το Μάρτιο, τον Απρίλιο του 20 που ξεκίνησε η αντιμετώπιση της πανδημίας, πόσα κρεβάτια ΜΕΘ έφτιαξε? Απλό το νούμερο, μηδέν. Απίστευτο αλλά αληθινό. Ούτε ένα κρεβάτι ΜΕΘ. Είναι δυνατόν να ενδιαφέρονται για το δημόσιο σύστημα υγείας και 9 μήνες από τη στιγμή που ανέλαβαν την κυβέρνηση να μην κάνουν τίποτα, ούτε ένα κρεβάτι ΜΕΘ? Γιατί λέτε ότι αδιαφορεί σκόπιμα για τη ΣΕΤΟΜΗ? Γιατί λέτε ότι σκόπιμα αδιαφορεί για το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας? Είναι, θέλω να πω, δεν είναι κακή. Είναι πολιτική επιλογή και ο κόσμος θα την κρίνει. Η αντιμετώπιση τους είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να ευκολυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά έτσι δεν μπορείς να οργανώσεις σύστημα. Μιλήσαμε με τους εργαζόμενους, έχουν κάνει και αυτοί ανακοινώσεις και στη συνάντηση που είχαμε δηλαδή. Μόνιμες προσλήψεις δεν προβλέπονται. Στη τομή τις οποίες είχαμε φτιάξει και είχαμε θεσμοθετήσει και είχαν ξεκινήσει να λειτουργούν, πήρε προσωπικό από τα κέντρα υγείας, από τις δομές υγείας, τις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας και τον μετέφερε στα νοσοκομεία. Οι ΕΜΟ δεν είχαν όλο το προσωπικό που χρειάζονται. ΕΜΟ δεν είχαμε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που χρειαζόμαστε. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ξέρετε, με βάση την πανδημία και τα ιατρικά τα δεδομένα, το 80% των ασθενών δεν χρειάστηκαν νοσοκομείο. Ούτε χρειάζονται νοσοκομείο. Πέφτει το βάρος στην πρωτοβάθμια φροντίδα. ΕΜΟ λοιπόν δεν την ενισχύει από τη μια, ΕΜΟ την αδυνατίζει από την άλλη για να ενισχύσει τα νοσοκομεία. Έτσι θα τα ενισχύσει. Νέες προσλήψεις. Νέο προσωπικό. Μάλιστα. Και όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει και όλα αυτά τα οποία ζήσαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω κύριε Γομενίδη, προκαλεί έτσι εντύπωση, αλλά φαίνεται ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν πουλάει, αν διαμορφώνεται με άλλα κριτήρια. Προκαλεί πάντως εντύπωση η κάθε κυβέρνηση, άσχετα με το χρώμα που θα ανέβει πάνω και θα έχει την εξουσία, και ο κάθε υπουργός στις περισσότερες φορές να θέλει να διαμορφώσει τη δική του την πολιτική, αντί να πούμε ότι θα υπάρξει μια συνέχεια, διορθώνουμε τα ευτράπελα, πάμε μπροστά. Βλέπουμε τις αδυναμίες, διορθώνουμε, πάμε μπροστά. Κάθε κυβέρνηση, κάθε υπουργός θέλει να το αναμορφώσει από την αρχή, με αποτέλεσμα να την πληρώνει ποιος? Ο κακομοίρης, εγώ, ο πολίτης. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Επιτρέψτε μου, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, πώς να σας το πω. Όταν ανέλαβα με την ανάληψη της κυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ τη διοίκηση της 7ης υγειονομικής περιφέρειας, ξεκινούσα το πρωί. Και ειλικρινά το μεσημέρι δεν είχα σε ποιον να χρεώσω το Α ή το Β πρόβλημα από αυτά που παρουσιαζόταν μέσα στη διάρκεια της μέρας. Δεν σας το κρύβω, δεν μεταφέρεται, δεν μπορώ να μεταφέρω αυτή την καθημερινότητα που έζησα. Αλλά που πραγματικά ήταν σοβαρό το ενδεχόμενο να κλείσουμε δομές. Να κλείσουμε είτε περιφερειακά ιατρία, είτε κέντρα υγείας, είτε ολόκληρες κλινικές στα νοσοκομεία. Δεν είναι σχήμα λόγου ότι το σύστημα είχε φτάσει στα πρόθυρα της λειτουργικής κατάρρευσης. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής που ακολουθήθηκε από τους προηγούμενους, οι οποίοι κυβερνούν και σήμερα. Η τηλεόραση του Crete TV σε πολύ ωραία ρεπορτάζ που είχε έδειξε, για παράδειγμα, στο ΙΚΑ της Χερσονήσου τα παγουρίνο των παιδιών των εργαζομένων που έφυγαν το μεσημέρι. Το απόγευμα ειδοποιήθηκαν, δεν ξαναγυρνάτε, φύγατε, απολυθήκατε, και την επόμενη ήταν κλειστό και παραμένει μέχρι σήμερα. Απαράδεκτο, αλλά ας μην αλλάξουμε το θέμα τώρα. Καταλαβαίνετε, να συνεχίζαμε αυτή την πολιτική, η οποία εξάρτησε όλο το σύστημα της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον αστικό ιστό της Ελλάδας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την ίδια πολιτική. Εμείς, σας είπα, η διαφορά μας ακριβώς είναι αυτή. Μα νομίζω ότι καταλάβατε τι είπα. Αυτό είναι που χρειάζεται και ο πολίτης να έχει και τα δύο. Όποιος θέλει και μπορεί πάει στον ιδιωτικό τομέα, σαφέστατα και θα το κάνει αυτό. Σε ελεύθερη χώρα ζούμε, σε δημοκρατική χώρα ζούμε. Αλλά από τη στιγμή που εγώ θέλω υπηρεσία είτε στην πρωτοβάθμια είτε στα νοσοκομεία, φροντίδα υγείας, απαιτώ και εγώ ως ασφαλισμένος πολίτης να την έχω. Τελεία και παύλα.
Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Και εγώ λέω μάλιστα ότι σήμερα ακριβώς που το μεγάλο κομμάτι το επιφορτίζεται ο ιδιωτικός τομέας, δεν μπορείς να τον αγνοήσεις. Δεν μπορείς δηλαδή να ξυπνήσεις αύριο το πρωί μόνο με δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αλλά πρέπει να είναι σαφή τα όρια, πρέπει να είναι σαφείς οι υποχρεώσεις και σαφώς για να έχει περίθαλψη ο κόσμος, γιατί αυτό τον ενδιαφέρει, να έχουμε περίθαλψη ο καθένας μας, πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, με σαφείς κανόνες, με σαφή τα όρια και κυρίως χωρίς να είναι σε βάρος της τσέπης του πολίτη. Μάλιστα. Δεν γίνεται έχεις λεφτά, είσαι υγιής, δεν έχεις λεφτά, δεν μας νοιάζει και πεθάνει. Σαφής. Αυτή είναι η αντίρρησή μας, να το πω έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουμενίδη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.